Περπατώ στο δάσος όταν ο λύκος δεν είναι εδώ. Το ξέρετε αυτό? Μόνο που εδώ δεν είναι δάσος, εδώ είναι ζούγκλα. Μου λέει Κίμικο θα πας, λέει θα κάνεις... Θα βρεις ένα Κίμικο να κάνεις τεστ. Λέω πού θα το βρω το Κίμικο, μέσα στη ζούγκλα, τι είναι? Κοίτα εδώ. Θα σ' αρέσει, λέει πάρα πολύ. Λέω πόσο να μ' αρέσει. Θα ξετρελαθείς, λέει δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έχεις οδηγήσει. Με ό,τι έχεις οδηγήσει. Αυτό είναι. UXV 700. Ωραία, φίλε. Τι είναι αυτό? Τρακτεράκι. Κοίτα εδώ τροχούς. Κοίτα εδώ κοτσαδόρος πίσω θέση. Καρότσα. Αυτό τι είναι? Όπα. Ανατροπή. Ωραία πράγματα. Μέσα, τιμόνι! Λογικά, έτσι είναι γι' αυτό. Τιμόνι. Ταχύτητες, πάρκινγκ. Όπισθεν. 4x4. Κοντά και γρήγορα. Κλωβός ασφαλείας. Ή roll cage. Για όσους γνωρίζουν. Κοίτα εδώ αναρτήσεις. Εδώ bull bar. Θέση για εργάτη. Ωραία. Ανυπομονώ. Ελάτε παιδιά, θα λασποθούμε πολύ τώρα. Φύγαμε. Αν πιστεύετε ότι όλοι οι δρόμοι κάποτε σταματούν, σίγουρα δεν έχετε οδηγήσει το νέο UXV 700 ILX. Κατασκευασμένο με γνώμονα την αντοχή στη σκληρή χρήση και με δυνατότητες απεριόριστης κίνησης σε κάθε είδους έδαφος, μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει το μέσο διαφυγής από την καθημερινότητα και να γίνει το απόλυτο εργαλείο του κυνηγού, του αγρότη ή και ευρύτερα του επαγγελματία ή του sportsman που αρνείται να συμβιβαστεί με κάτι κοινότυπο. Χαρακτηρίζεται από τεχνολογία αιχμής σε όλα τα συστατικά του στοιχεία και με σημεία αναφοράς στον τελείως νέο τετράχρονο υγρόψυκτο κινητήρα, το πανίσχυρο ατσάλινο πλαίσιο, τις θηριώδεις αναρτήσεις, τα 4 δισκόφρενα και τους άπλετους χώρους που διαθέτει, θα αποτελέσει την ιδανική λύση για μετακίνηση χωρίς φραγμούς σε κάθε είδους έδαφος. Ο κινητήρας τώρα είναι ένας υψηλής απόδοσης μονοκύλινδρος 700 κυβικών εκατοστών, εξαιρετικά ελαφρύς και compact σε διαστάσεις, μιας και στη σχεδίασή του έχουν χρησιμοποιηθεί στοιχεία από την γενιά κινητήρων G5, την ίδια που κινεί τα πλέον εξελιγμένα σκούτερ της εταιρείας. Δεν χρειάζεται ούτε κυνηγός να είσαι, ούτε αγρότης, ούτε τίποτα. Χρειάζεται απλά να έχεις τρέλα
για να πάρεις το UXV700. Μιλάμε για πολύ τρέλα. Τετραβάλβιδη κεφαλή και έναν επικεφαλή κεντροφόρο τροφοδοτείται μέσω ηλεκτρονικά ελεγχόμενου ψεκασμού και η απόδοσή του ξεπερνά τους 45 ύπους. Ακόμα και αν τα πράγματα ζορίσουν, η δυνατότητα επιλογής αργού ή γρήγορου διαφορικού, το ηλεκτρονικό κλείδωμα του μπροστινού διαφορικού, η θέση για εργάτη, αλλά και η ύπαρξη όπισθεν στο αυτόματο κυβότιο θα φανούν αρρωγή στην απρόσκοπτη και απροβλημάτιστη μετακίνηση οδηγού-συνοδηγού, αλλά και αποσκευών. Με μια σειρά γνήσιων αξεσουάρ που περιλαμβάνει από εργάτη, σκληρή οροφή μέχρι και πόρτες, αναλαμβάνουν την αισθητική και χρηστική βελτίωση ενός οχήματος που πάει παντού και που αποτελεί δίκαια τον βασιλιά της κατηγορίας του. Το μόνο μείον, άμα θέλετε να κάνετε όλα αυτά, είναι ότι δεν έχει γυαλοκαθαριστήρες. Και από κάποια στιγμή και μετά, δεν βλέπεις να κάνεις τίποτα. Εμείς πάντως, καιρό είχαμε να ευχαριστηθούμε τέτοια οδήγηση. Φάνηκε, δεν φάνηκε?